Να έρθουμε στα δικά μας και στο ποδόσφαιρο, σε έναν παίκτη του Άρη, τον Μπρούνο Γκάμα, τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολα πέρυσι με έναν τραυματισμό και ένα χειρουργείο που το πήγε πολύ πίσω. Όμως έχει επανέλθει δρυμύτερο στην τωρινή σεζόν, έχει φοβερή επίδοση και απόδοση και μίλησε αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο και για τη ζωή του στον Γιάννη Σελαλμαζίδη. Ιανουάριος 2018. Οι σχέσεις της Deportivo La Coruña και του Πορτογάλου ακραίου της Μπρούνο Γκάμα βρίσκονται στα άκρα. Η Βαγιαδολίδ πασχίζει να τον κάνει δικό της. Όμως ένα μήνα αργότερα η Αλκορκόν προχωράει στην απόκτησή του. 15 συμμετοχές μετά, ο Άρης αποσπά την υπογραφή του. Ο Γκάμα μετρά φέτος 8 γκολ και 3 ασίστ, αποτελώντας μόνιμη απειλή για κάθε αντίπαλο των κιτρινόμαυρων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κάνω μια τόσο καλή σεζόν. Πετυχαίνω τους στόχους μου και βοηθάω και την ομάδα να πετύχει τους δικούς της. Είμαι ικανοποιημένος από τον Άρη. Είμαι πολύ ευτυχισμένος εδώ. Θα ήθελα να παραμείνω, αλλά είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο θέμα βούλησης, αλλά και θέμα άλλων παραμέτρων, το οποίο θα το δούμε μελλοντικά. Την περασμένη χρονιά ο 32χρονος χάφ είπε στη ρήξη πρόστιου χιαστού. Όλοι στάθηκαν δίπλα του και ο ίδιος του δικαίωσε. Όταν τραυματίστηκα πέρσι ήταν σοκαριστικό για μένα. Ήταν ένας δύσκολος τραυματισμός. Πέρα από όσα έκανα ως επαγγελματίας για να επανέλθω όσο το δυνατόν καλύτερα και γρηγορότερα, πολύ σημαντικός ήταν και ο παράγοντας ψυχολογίας. Δηλαδή, η δύναμη που μου έδωσε ο περίγυρός μου, η σύζυγός μου, οι φίλοι μου και ο κόσμος που είναι κοντά μου. Πάντα ζεις με την αμφιβολία για το πώς θα επιστρέψεις, αλλά κάνοντας τη σωστή προετοιμασία, επανήλθα και θεωρώ ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση. Πορτογαλία, Ουκρανία, Ισπανία και τώρα Ελλάδα. Ο φιναλίστ του Europa League του 2015 με την Νύπρο απολαμβάνει από το 2018 τη ζωή στη χώρα μας. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικά ο τρόπος που ζει ο κόσμος εδώ. Η Θεσσαλονίκη είναι μια φιλόξενη και πολύ εύκολη στη διαβίωση πόλη. Το κλίμα είναι ιδανικό. Έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που είμαστε εδώ και περνάμε όμορφα. Όσο για το αγαπημένο του φαγητό, έχω δοκιμάσει ελληνική κουζίνα. Και αν και δεν τρώω πολύ συχνά, το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο γύρος. Στον Μπρούνο Γκάμα αρέσει ο γύρος και τα εντυπωσιακά γκολ. Το απέδειξε σε όποια ομάδα και αναγωνίστηκε. Το δείχνει και στη χώρα μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στάρ του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου.